συνεχίζουμε. Θυμίζω ότι είμαστε πάντοτε χορηγοί επικοινωνίας στους αγώνες δρόμου που γίνονται σε 5 δήμους του Λεκανοπεδίου. Φιλοξενήσαμε προχθές τους ανθρώπους που θα οργανώσουν το δεύτερο Attica Bank, τρίτο Run and Fun Grand Prix στο Δήμο Πεύχης και Λυκόβρησης, και νομίζω ότι αξίζει να δούμε ένα απόσπασμα και από την παρουσίαση του αγώνα και να επανέλθουμε. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που έχει να κάνει να συνδυάσει πάρα πολλά πράγματα. Ο αθλητισμός σε αυτή την περίοδο είναι ένα μήνυμα, είναι μια πρόσκληση, μια πρόκληση να βγούμε όλοι από το σπίτι μας, να αισθανθούμε καλύτερα, να περπατήσουμε, να τρέξουμε. Αφορά όλες τις ηλικίες. Σε έναν αγώνα, σε μια διαδρομή που έχει πολύ καλά οργανωθεί από την εταιρεία, από το Σύλλογο Ευεξία Feel Good Sport Club, με τους τεχνικούς αλλά και με τους αθλητές που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τα τεχνικά στοιχεία, έτσι να είναι βέβαιοι όλοι ότι θα είναι μια πολύ καλά οργανωμένη, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, για το αποτέλεσμα, γιατί και ο κύριος Καπώνης αλλά με την Feel Good Sport Club έχει αποδείξει στο παρελθόν, κατά το παρελθόν, την άρτια οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Αυτό όμως μας κάνει παράλληλα και υπερήφανους, πέρα από το κομμάτι της διαφήμισης, γιατί θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους όπως είναι η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο απλός πολίτης, ο οποίος βιώνει καθημερινά ένα δικό του αγώνα. Σε αυτό λοιπόν την προσπάθεια που κάνουμε, υπάρχει και ένα έμεσο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει. Ιδιαίτερη χαρά αποτελεί ότι πέφτει η μέρα της εξαγωγής του αγώνα να τιμάμε ένα έθιμο. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό. Καλό θα είναι, είτε αναζητώντας κάτι καινούργιο, είτε αναζωογονώντας το υπάρχον, έτσι μην δημιουργήσουμε και άλλα θέματα, μπορούμε να αναζωογονήσουμε και τον υπάρχοντα έρωτα, να έρθετε όλοι να συμμετέχετε. Μιλάμε τώρα για τον δεύτερο σε σειρά αγώνα Feel Good, της Feel Good, με μέγα χορηγό την Attica Bank, η οποία με τη βοήθειά της μπορέσαμε να στήσουμε αυτούς τους πολύ καλούς αγώνες. Έναν αγώνα ο οποίος συμπεριλαμβάνει αρκετούς αγώνες και για αρχάριους αλλά και για ελίτ αθλητές. Στη διοργάνωση θα υπάρχουν 1000 μέτρα για τους αθλητές των μικρών ηλικιών, τα σχολεία κτλ. Θα υπάρχουν αγώνες 5000 μέτρων, μία στροφής δηλαδή, στη διαδρομή που έχουμε χαράξει μέσα στο Δήμο, για αθλητές που θέλουν να τρέξουν αλλά και να περπατήσουν, και για τους πιο έμπειρους και πιο μοιημένους και τους ελίτ αθλητές, τα 10 χιλιόμετρα, δύο στροφές, την ίδια διαδρομή που κάνουμε στα 5. Εκπροσωπώντας το νομικό πρόσωπο πολιτισμό, αθλητισμό και περιβάλλον, αποτελεί πραγματική τιμή για μας που συμμετέχουμε τόσο οργανωτικά αλλά και ουσιαστικά στη διεξαγωγή αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορτής. Μιας γιορτής αθλητισμού η οποία έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός μεν την προαγωγή του ΕΦ αγωνίζεστε, των ιδεωδών της άθλησης, αλλά και αφετέρου, έχει κοινωνικό σκοπό την προαγωγή με πράξεις έμπρακτα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.